πολική κακοκαιρία λοιπόν, και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι πολικές αέριες μάζες θα μετακινηθούν από την περιοχή της Βόρειας Ευρώπης προς την χώρα μας. Αυτό θα έχει βέβαια σαν συνέπεια, καθώς αυτές οι πολύ ψυχρές αέριες μάζες θα αλληλεπιδράσουν με θερμότερες πάνω από τον ελλαδικό χώρο, θα σχηματίσουν έτσι ένα ισχυρό κύμα κακοκαιρίας, το οποίο βέβαια αν ονομαστεί θα ονομαστεί Ελπίδα, μιας και είναι αυτή η σειρά του ονόματος που ακολουθείται. Αυτό είναι δηλαδή το επόμενο όνομα που θα δοθεί, σύμφωνα με αυτά βέβαια που έχει δώσει και στη δημοσιότητα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Άρα λοιπόν η πολική κακοκαιρία Ελπίδα θα ξεκινήσει να μας απασχολεί από αύριο μεσημέρι απόγευμα και θα κρατήσει μέχρι και τα μέσα της άλλης εβδομάδας. Φαίνεται δηλαδή ότι θα έχουμε μια ισχυρή χιονοκακοκαιρία με μεγάλη διάρκεια. Τα κύρια χαρακτηριστικά αυτής της κακοκαιρίας θα είναι οι πολικές θερμοκρασίες. Θα δούμε δηλαδή προς τη Βόρεια Ελλάδα, εκεί που αναμένεται να ξαστερώσει ιδιαίτερα από το Σάββατο βράδυ και μετά, τον υδράργυρο να κατρακυλά πολλούς βαθμούς κάτω από το μηδέν. Δεν αποκλείεται δηλαδή να δούμε θερμοκρασίες κοντά στους μείον 15, μείον 18 βαθμούς Κελσίου προς τη Δυτική Μακεδονία, προς τη Φλόρινα, προς την Τολεμαΐδα, προς την περιοχή. Δεν είναι συνήθιστο το φαινόμενο αυτό, έτσι δεν είναι? Δεν είναι τόσο συνηθισμένο σαν φαινόμενο. Έχουμε, ας πούμε, έτσι, ημέρες μέσα στους χειμώνες που μπορούν να έχουμε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες προς τα βόρεια επιρροτικά. Τίματα, παρ' όλα αυτά όμως δεν συνηθίζονται τόσο χαμηλές θερμοκρασίες. Δηλαδή, και με τόση διάρκεια εκεί πηγαίνετε, γιατί αν θυμάμαι καλά, έχουν καταγραφεί τέτοιου είδους θερμοκρασίες. Η διάρκεια είναι αυτή που θα μας επηρεάσει πολύ περισσότερο σε αυτή την κακοκαιρία. Ακριβώς. Φαίνεται λοιπόν ότι αυτό το πολικό ψύχος θα έχει πολύ μεγάλη διάρκεια, θα κρατήσει όπως όλα δείχνουν για αρκετές ημέρες μέσα στην άλλη εβδομάδα. Δεν αποκλείεται με διαδοχικά κύματα ψύχους να οδηγηθούμε μέχρι και το τέλος του μήνα. Φαίνεται δηλαδή ότι αυτή η πολική αέρια μάζα θα εγκλωβιστεί κατά κάποιο τρόπο κοντά στην περιοχή μας και κατά διαστήματα θα μας στέλνει έτσι κύματα ψύχους. Άρα δεν αποκλείεται ο μήνας να κλείσει με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, να φτάσουμε δηλαδή στις 31 Ιανουαρίου. Και να έχουμε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες σε πολλές περιοχές και αρκετές περιοχές, μάλιστα προς τη Βόρεια Ελλάδα, δεν αποκλείεται να εμφανίσουν και το φαινόμενο του ολικού παγετού, δηλαδή να βλέπουμε ημέρες όπου ο υδράργυρος δεν θα ξεπερνά τους 0 βαθμούς Κελσίου καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Άρα λοιπόν ο παγετός θα κρατάει καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Ενώ τώρα, σε ό,τι αφορά τις χιονοπτώσεις, σύμφωνα και με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, φαίνεται ότι θα εστιάζονται από το ύψος της Θεσσαλίας και πιο νότια. Και βέβαια μέσα στο Αιγαίο. Θα δούμε δηλαδή πολλά νησιά του Αιγαίου, κάτι που δεν είναι τόσο συνηθισμένο, να ντύνονται στα λευκά. Θα δούμε δηλαδή το χιόνι να φτάνει μέχρι και τη θάλασσα, να στρώνεται ακόμη και δίπλα στο κύμα. Προς το κεντρικό Αιγαίο, προς το ανατολικό Αιγαίο, πάλι η Σαμοθράκη δεν αποκλείεται να αντιμετωπίσει προβλήματα. Η Λίμνος, η Λέσβος και η περιοχή της Κρήτης. Θα δούμε και στην Κρήτη πολλές χιονοπτώσεις σε πολύ έτσι χαμηλά υψόμετρα. Είναι μια κακοκαιρία αρκετά δύσκολη, την οποία βέβαια θα την παρακολουθούμε και τις επόμενες ημέρες. Και δεν είναι η πρώτη φορά, γιατί εγώ στη ζωή μου μέχρι στιγμής δεν θυμάμαι πόσα χρόνια πίσω να σας πάω, αλλά μας θυμάμαι να βρισκόμαστε μαζί με τους γονείς μας εκεί που σκάει το κύμα και να παίζουμε με το χιόνι. Ακριβώς, ακριβώς. Έχει συμβεί και στο παρελθόν. Δεν είναι βέβαια τόσο συνηθισμένο. Πιο πολύ θα περιμέναμε να δούμε τα χιόνια προς την κεντρική, τη Βόρεια Ελλάδα. Αυτή τη φορά φαίνεται ότι η κακοκαιρία, δηλαδή ο ιετός, αυτό που λέμε η πολλή υγρασία, που θα μετατρέψει αυτές τις πολύ χαμηλές θερμοκρασίες ακόμη και σε χιόνι, φαίνεται ότι θα εστιάζονται από το ύψος, θα λέγαμε περίπου, της Θεσσαλίας και πιο ανατολικά. Δηλαδή ανατολικά υπηρωτικά τμήματα της χώρας μας και βέβαια μέσα στο Αιγαίο. Θέλει έτσι προσοχή, θα δημιουργηθούν σίγουρα προβλήματα από αυτό το παρατεταμένο κύμα κακοκαιρίας σε αρκετές περιοχές και οι αγρότες μας θα πρέπει έτσι να λάβουν όσα μέτρα μπορούν, γιατί και οι καλλιέργειες θα αντιμετωπίσουν πρόβλημα από αυτές τις πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, από τον ισχυρό αυτό παγετό που θα κρατήσει για αρκετές ημέρες. Και θα δούμε, βέβαια θα βλέπουμε και μέρα με την ημέρα πώς θα μετακινούνται αυτά τα έτσι συστήματα κακοκαιρίας για να δίνουμε και νεότερα στοιχεία. Να μου το εξειδικεύσετε και να πάμε λίγο παραπάνω στην Κρήτη, γιατί για νησιά μιλήσατε και μπορεί να δούμε το χιόνι εκεί που σκάει το κύμα, όπως το καταλαβαίνω και το μετέφρασα εγώ και πριν από λίγο. Αλλά για δώστε μας δεδομένα για την Κρήτη. Είναι αλήθεια αυτό το οποίο τουλάχιστον ακούγεται, ότι από Σαββατοκύριακο και μετά φαίνεται να μας επηρεάζει πολύ ή μέσα στο Σαββατοκύριακο αυτή, αν θέλετε, η κακοκαιρία? Ναι, βεβαίως. Και η Κρήτη λοιπόν φαίνεται ότι θα επηρεαστεί αρκετά μέσα στο Σαββατοκύριακο. Θα ξεκινήσουν έτσι βροχές αρχικά σε αρκετές περιοχές του νησιού. Σιγά σιγά θα έχουμε και χιονοπτώσεις. Πρώτα βέβαια στα βουνά και βαθμία οι χιονοπτώσεις θα κατεβαίνουν σιγά σιγά σε υψόμετρο.
Φαίνεται λοιπόν ότι και σε πολύ χαμηλά υψόμετρα θα δούμε χιόνι στην Κρήτη και μέσα στο Σαββατοκύριακο αλλά και μέσα στην άλλη εβδομάδα με τα διαδοχικά έτσι κύματα κάκου καιριών που θα επισκέπτονται τη χώρα μας. Πολύ χαμηλές θερμοκρασίες και στην Κρήτη, θα έχουμε παγετό σε αρκετές περιοχές και εκεί λοιπόν θα έχουμε όπως όλα δείχνουν αρκετά προβλήματα. Κοιτάξτε τώρα όμως να δείτε, την ώρα που λέμε αυτά και μιλάμε ας πούμε για ένα παρατεταμένο χειμωνιάτικο καιρό, να το πω έτσι, σας έχω ακούσει να μιλάτε και για αεροχήμαρος που δεν ξέρω τι σημαίνει αεροχήμαρος. Προς το παρόν νοτιά έχουμε εμείς εδώ και θερμοκρασία που σήμερα φαίνεται να φτάσει μέχρι και τους 15 βαθμούς Κελσίου, έτσι. Ακριβώς, σήμερα θα είναι μια καλή ημέρα και κάνει βέβαια κρύο τώρα το πρωί σε πολλές περιοχές της χώρας μας και στην Κρήτη, έτσι κάπως έτσι υψηλά υψόμετρα έχουμε αρκετό κρύο. Αργότερα βέβαια ο υδράργυρος θα ανέβει και αυτό βέβαια οφείλεται στους νοτιάδες που θα αρχίσουν να φυσούν από τα δυτικά προς τα ανατολικά. Θα επικρατήσει έτσι πρόσκαιρα νοτιάς, θα ανεβάσει λίγο θερμοκρασία κοντά στους 15-16 βαθμούς Κελσίου προς τα πιο νότια τμήματα της χώρας μας. Σε ό,τι αφορά τώρα τον αεροχήμαρο που αναφερθήκατε, αυτό είναι στην ουσία ένα ποτάμι αέρα, γι' αυτό και ονομάζεται αεροχήμαρος. Αέρας δηλαδή και χήμαρος, είναι ένα ποτάμι αέρα το οποίο το συναντούμε πολύ ψηλά πάνω στην ατμόσφαιρα, κοντά στα 12.000 μέτρα, κοντά στα 12.000 χιλιόμετρα. Και αυτοί οι αεροχήμαροι είναι στην ουσία όπου καθορίζουν τα συστήματα κακοκαιρίας και καλοκαιρίας κάτω στην επιφάνεια. Αυτά δηλαδή στην ουσία αυτοί οι αεροχήμαροι καθοδηγούν τις κακοκαιρίες για να κινηθούν στις διάφορες έτσι περιοχές. Συμβαίνει τώρα ο πολικός αεροχήμαρος που βρίσκεται λοιπόν κοντά στους πόλους γης, αυτός ο αεροχήμαρος να στρέφεται προς τα εμάς και οδηγεί λοιπόν αυτό το πολικό ψύχος νοτιότερα. Μάλιστα. Άντε, για να ξέρουν και οι αγρότες μας τι γίνεται και όσοι με τον ήλιο και με το κρύο δουλεύουν έξω για να βγάλουν το δικό τους το μεροκάματο και να ζήσουν. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Μαρουσάκη, να είστε καλά. Να είστε καλά, καλημέρα. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα σας, σας ευχαριστώ.